πλήγμα, κυρίες και κύριοι, δέχεται η τουριστική βιομηχανία, η οποία φαίνεται να δυσκολεύεται να απορροφήσει τους ισχυρούς κραδασμούς που προκαλεί η οικονομική κρίση. Σοβαρή μείωση φαίνεται να παρατηρείται στους τουριστικές κρατήσεις, ενώ την ίδια ώρα γίνονται προσπάθειες για προσέλκυση τουριστών και ανάκαμψη του τουριστικού τομέα. Οι λεπτομέρειες από τον Γιάννη Ξενοφόντος. Η οικονομική κρίση με τα φοβερά συνεπακόλουθά της δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την τουριστική βιομηχανία, η οποία φαίνεται να αδυνατεί να απορροφήσει τους ισχυρούς οικονομικούς κραδασμούς. Μπορεί το μούδιασμα που παρατηρήθηκε μετά τις αποφάσεις του Eurogroup να άρχισε να ξεπερνιέται και να παρατηρείται μια ικανοποιητική ροή κρατήσεων στα ξενοδοχεία. Ωστόσο, αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του 2013 η μείωση θα αγγίξει το 5 με 7%. Μέχρι το τέλος της σεζόν υπολογίζουμε να φτάσουμε πιο κάτω από ό,τι ήμασταν πέρσι, δηλαδή θα κλείσουμε τη χρονιά με μια μείωση της τάξης του 5 με 7%. Και ενώ οι αφίξεις τουριστών από τη ρωσική αγορά φαίνεται να κινούνται περίπου στα περσινά επίπεδα, η βρετανική και η γερμανική αγορά εξακολουθούν να παρουσιάζουν σοβαρά ποσοστά μείωσης. Όσο αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις. Ο εσωτερικός τουρισμός δεν ξεπερνά περίπου το 8 με 9% του συνόλου και συνήθως είναι κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Θα πρέπει να περιμένουμε να μπει και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάκαμψη του τουριστικού τομέα και της προσέλκυσης τουριστών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων έχει προχωρήσει σε σημαντικά διαβήματα που αφορούν κυρίως εκτόσεις και ειδικές προσφορές. Το πιο σημαντικό που έχει γίνει είναι η μεγάλη εκστρατεία, η επικοινωνιακή που γίνεται στις αγορές. Και το δεύτερο, οι σημαντικές εκτόσεις που έχουν δοθεί στις τιμές των μεγάλων οργανωτών ταξιδίων. Οι επόμενοι μήνες θα είναι άκρως ενδεικτικοί της κατάστασης, καθώς αρκετοί τουρίστες, τόσο από το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό, αρέσκονται στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Θα μείνουμε για ακόμη λίγο στο συγκεκριμένο θέμα, κυρίες και κύριοι. Παρέμβαση απόψε κάνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ, ο κύριος Αλέκος Ρουντιώτης. Πάμε κατευθείαν στη Λεμεσό κοντά του. Κύριε Ρουντιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια ερώτηση έτσι, της ουσίας από όλο αυτό που συζητάμε. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια μειωμένη ροή κρατήσεων γύρω στο 5 με 7%, έτσι. Κοιτάξτε, σίγουρα το γεγονός ότι είχαμε αυτά τα προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης έχει επηρεάσει και το τουριστικό ρεύμα προς την Κύπρο. Όμως πιστεύω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλύτερα. Ήταν πολύ χειρότερα. Ναι, και έγιναν καλύτερα. Έγιναν καλύτερα. Αυτό που ερωτώ λοιπόν είναι, ακούγοντας και όλα στους ξενοδόχους να λένε ότι θα πρέπει τώρα να δοκιμάσουν να μειώσουν τις τιμές τους προκειμένου να προσελκύσουν και άλλους τουρίστες για να βελτιώσουν τις κρατήσεις. Και άρα αυτό σημαίνει ότι πιθανόν να έρθει τουρισμός που δεν θα ξοδεύει τόσα πολλά όσα εάν ερχόντουσαν οι πρώτοι τουρίστες. Ερωτώ λοιπόν εάν θα πρέπει να γίνει και μια στροφή προς το κυπριακό κοινό. Δηλαδή να υπάρξει μια εκστρατεία του στυλ αγοράζουμε κυπριακά, μένουμε και Κύπρο για να χαρούμε τις δικές μας ομορφιές. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, ώστε οι Κύπροι να ξοδεύουν αυτά που θα ξοδεύσουν για τις διακοπές τους και το εισόδημα να μείνει στη χώρα. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δοκιμάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη έκταση. Όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί αυτή η εκστρατεία να μπορέσει να καλύψει έστω και σε μικρό βαθμό την απώλεια των τουριστών που θα έχουμε από τις παραδοσιακές μας αγορές εάν δεν γίνουν βήματα. Γιατί το λέτε αυτό, επειδή οι Κύπροι λέτε ότι δεν δείχνουν αυτό το ενδιαφέρον σε αυτό το ποσοστό μένοντας στην Κύπρο, επιλέγουν άλλους προορισμούς? Το ένα είναι αυτό. Πιστεύω ότι φέτος θα υπάρξει μια μεγάλη στροφή των Κυπρίων προς τα κυπριακά ξενοδοχεία. Θα υπάρξει φέτος. Ναι. Όμως όσο μεγάλη στροφή και να υπάρξει, σίγουρα το πρόβλημα το μεγάλο είναι οι παραδοσιακές μας αγορές. Χτυπάμε σε δύο μέτωπα, κύριε Τσουρούλη. Από τη μια έχετε δίκιο ο εσωτερικός τουρισμός, αλλά από την άλλη τα μεγάλα βήματα, αν θέλετε, η μεγάλη προσπάθεια πρέπει να γίνει προς τις αγορές, τις παραδοσιακές μας αγορές, από τις οποίες περιμένουμε να έχουμε τουλάχιστον τα ίδια αποτελέσματα με πέρσι ή τουλάχιστον πολύ κοντά. Ξέρετε, ρωτώ αυτό γιατί έχω στο μυαλό μου την τακτική που δεν την κατηγορώ κιόλα. Στο παρελθόν, λοιπόν, αφού οι ξενοδόχοι είχαν τις κρατήσεις του εξωτερικού, μπορούσαν τους Κυπρίους να τους συμπεριφέρονται, χρησιμοποιώ όρους της αγοράς, ως πελάτες της τελευταίας στιγμής και άρα να καλούνται να πληρώσουν λίγο τσιμπημένες τιμές, αφού έκλειναν κρατήσεις το τελευταίο διάστημα.
Αυτό ίσως τώρα πρέπει να μπει σε διαφορετική λογική, έτσι, για να βοηθηθούν και να ωφεληθούν όλοι από αυτή την ιστορία. Είμαι βέβαιος και ήδη το έχουμε συζητήσει αυτό και με τους συνδέσμους ξενοδόχων, ότι η προσέγγιση τους προς τους Κύπριους πελάτες τους θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι άλλα χρόνια. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό και γι' αυτό περιμένουμε ότι ναι, θα αυξηθεί και ο εσωτερικός τουρισμός. Όμως επαναλαμβάνω ότι. Γιατί ο Κύπριος, ξέρετε, συγγνώμη. Γιατί ο Κύπριος, ξέρετε, δεν έχει ακόμη μπει και στη λογική του all inclusive. Θα βγει έξω, θα ξοδεύσει και σε καμιά ταβέρνα και σε κανένα εστιατόριο. Ίσως να είναι δηλαδή το προφίλ του τουρίστα που αναζητούμε στο εξωτερικό. Να το έχουμε εδώ στο εσωτερικό και να πρέπει απλά να βρούμε τρόπους να το προσελκύσουμε. Αυτό υπενήσουμε. Ναι. Στο βαθμό που μπορεί να γίνει, θα γίνει, κύριε Τσουρουλή. Όμως μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την οικονομική κρίση και σίγουρα είναι πάρα πολλοί οι συμπατριώτες μας που δεν θα επιλέξουν να πάνε καθόλου, διακοπές. Αυτό έχετε δίκιο που το λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Συνεπώς λέτε ότι είναι μονόδρομος να απευθυνθούμε και στις αγορές στο εξωτερικό. Ναι. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι γίνονται πράγματι, μπορεί να υπάρχουν ακόμα αυτά τα προβλήματα, όμως γίνονται τεράστιες προσπάθειες και μπορώ να πω ότι περιμένουμε και κάποια ευχάριστα νέα τις αμέσως επόμενες μέρες, τόσο σε σχέση με νέες αεροπορικές εταιρείες οι οποίες πιθανόν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο ή με αύξηση των δρομολογίων από αεροπορικές εταιρείες οι οποίες ήδη δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Περιμένουμε κάποια καλά νέα τις επόμενες μέρες. Από ποιες χώρες? Κοιτάξτε, μιλάμε για νέα δρομολόγια από την Ευρώπη κυρίως. Ναι. Πολύ, πολύ σύντομα θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις για αυτά τα θέματα. Από την άλλη, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι άρχισαν να αποδίδουν καρπούς και να υλοποιείται αυτή η τεράστια προσπάθεια που ξεκίνησε τον τελευταίο καιρό για προσέλκυση τουριστών από την Κίνα και από το Hong Kong. Ήδη στην Κύπρο βρίσκονται η πρώτη αντιπροσωπεία από τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους από το Hong Kong, οι οποίοι, τους οποίους θα έχουμε αύριο και στον οργανισμό. Και αντιλαμβάνεστε, είναι το πρώτο βήμα, αυτό το πρώτο βήμα για να καταφέρουμε επιτέλους να ανοίξουμε και τη μεγάλη κινέζικη αγορά. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι.